ξεκινήσουμε το κεφάλαιο τηλεοπτικό, κυρίες και κύριοι μου. Εχθές είχαμε πάει στα παρασκήνια της φωτογράφησης, πλάνα από την οποία βλέπουμε και τώρα, της Φέης και του Γιώργου και της υπόλοιπης ομάδας του πρωινού του Μέγκα. Και θέλω στο σημείο αυτό, επειδή χθες ακούσαμε τον Γιώργο και τη Φέη, να πάμε να δούμε τι έχει να μας δηλώσει ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος, ο Ισάσα Σταμάτη και ο Άκης ο Πετρετζίκης. Χαίρομαι πάρα πολύ και που σας συναντώ και που συνάντησα ξανά την παρέα μας. Ανυπομονούμε. Ξεκινάτε 5 Νοεμβρίου, φαντάζομαι έχεις και λίγο άγχο. Ξέρεις τι, ενθουσιασμό έχω. Δεν ξέρω αν πρέπει να αισθανθώ, ξέρεις, ένοχος που δεν νιώθω άγχος. Σίγουρα είναι δημιουργικό άγχος αυτό. Παρατήρησε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης σας και βγάλει τα παπούτσια και είδα ότι ήταν στο ύψος σου. Άρα δεν είναι τόσο ψηλή όσο λέμε ότι είναι. Μα τι λες και εσύ τώρα, είπαμε τουλάχιστον να τα λες ψιθυριστά αυτά. Ναι, αλλά θέλω να σου ευχηστήσω την προσοχή, αν μου επιτρέπεις, στο φοβερό πεντικιούρ που είχε κάνει, το οποίο της δίνει ύψος στα μάτια όλων μας, έτσι. Το οποίο είναι πραγματικά προσεγμένο, ένα-ένα δάχτυλο από 7 παρθένες, οι οποίες τις έβαψαν τα νύχια. Η Σάσα είναι η πληθωρική γενικότερα. Και στο ύψος και στην προσωπικότητα και στο λόγο, οπότε όλα καλά. Τώρα τα κάνουν όλα, Γιωργάκη μου. Έχουν δυσκολία τους χέρι. Εδώ εσύ κάνεις πρωινό. Μπαλάρος να κάνεις τάξη. Λοιπόν, ο ρόλος σου στην εκπομπή φέτος θα είναι πως ήταν και πέρυσι ή θα έχεις κάποιες άλλες έτσι, δραστηριότητες, θα κάνεις κάποια ρεπορτάζ, τα πιάτα, δεν ξέρω, ο Άκης το είπε αυτό. Το πιο σημαντικό του Άκη, τα πιάτα θα τα πλύνω. Αφού φας και πρώτα. Και τις φύζες τα πλύνω, δεν έχω πρόβλημα. Πάνω κάτω τα ίδια. Οι διαφοροποιήσεις στα άλλα κομμάτια δεν έχουν να κάνουν με εμένα, έχουν να κάνουν με τα παιδιά περισσότερα. Το μαγειρικό τουλάχιστον το δικό μου θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Οπότε για τα υπόλοιπα ξέρουν τα παιδιά. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τι θα κάνουν. Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζεσαι με τη Φέη και τον Γιώργο. Φαντάζομαι νιώθεις πολύ τυχερός. Βέβαια είσαι και εσύ ταλαντούχος πάνω σε αυτό που κάνεις, αλλά είσαι και τυχερός που είσαι σε αυτήν την ομάδα. Καλά, σίγουρα. Άμα θα πω ότι δεν είμαι τυχερός, θα πω ψέματα. Με στήριξαν πολύ τα παιδιά και το κανάλι βέβαια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος ενοχλείται, δεν σε αφήνουν να συνεχίσει τη συνέντευξη. Θέλουν να πάρουν τη δόξα μόνο. Αχ, έτοιμα το φαγητό μας! Η μαμά σου ήταν. Ναι, συγγνώμη, πάω. Κανά ήρθα, ναι. Έχετε δει πολύ και με τη Σάσα και με τον Δημήτρη. Ναι. Φαντάζομαι κάνετε και παρέα εκτός. Με τον Δημήτρη, ρε, με τη Σάσα όχι. Γιατί η Σάσα είναι πιο αστεία. Η Σάσα είναι κυρία, δεν βγαίνει με λαϊκούς όπως εμάς. Είστε λαϊκοί. Ναι. Δεν σας φαίνεται. Ο χυμός μήλου στην πανσέτα. Έρχεται. Έχει μέσα οξύτητα, έχει γλυκάδα, έχει τα πάντα που χρειάζεται η πανσέτα για να μαριναριστεί. Λοιπόν, τις συνταγές θα έχουν να κάνουν με πιο πολύ παραδοσιακή, μοντέρνα κουζίνα. Τι έχεις διαλέξει? Αυτό που έκανα και παλιότερα. Παραδοσιακά τα κάνω, απλά λίγο τα διαφοροποιώ και προσπαθώ όσο περισσότερο να δείξω καινούργια πράγματα. Πράγματα που δεν έχουν δεχτεί ποτέ στην τηλεόραση. Άκης μου είπε πριν ότι δεν τους κάνεις παρέα, λέει, γιατί είναι λαϊκοί. Τους θεωρείς λαϊκοί. Ο Άκης κάνει παρέα με άλλα κορίτσια τις ώρες που εγώ βγαίνω. Είναι απασχολημένος λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι. Είναι κατηλημένος. Κατάλαβες. Τον παίρνουμε και κλείσες προωθείτες. Ο Ουγγαρέζος, εντάξει, δεν του αρέσει πολύ τα κοσμικά, είναι πιο χαμηλών τόνων. Αλλά που και που, μας κάνει την τιμή και έρχεται. Ο Άκης καθόλου όμως. Όχι. Έχω παράπονο. Αλλά εντάξει. Την άφησε 5 Νοεμβρίου, έχεις και λίγο αγωνία ή πιο πολύ ενθουσιασμό? Έχω λίγο αγωνία. Μην πω καμιά μπαρούφα πάλι. Θα μαζευτώ, θα δούμε τι θα κάνω. Δοκιμάστηκες αυτό νομίζω, δεν θα έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Μην το λες. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι όλοι τυχεροί, Γιωργάκη μου, στην τηλεόραση. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Κι άλλοι κάνουν νούμερα, δεν τα παίρνουνε. Για να δούμε τι είπε. Βρε Σάσα μου, δηλαδή. Και άλλοι κάνουν επιτυχίες, δεν τα παίρνουνε. Τέτοια λες και μετά ξεκινάνε τα blog όλη τη μέρα και δεν προφέρουν. Μα ψέματα είναι, μα δεν το λέω. Γενικά το λέω για εσά. Από τον Άκη και από τον Δημήτρη, ποιον πιο πολύ έχει αδυναμία? Δεν θα μα το πει πιο σιγά για να μην ακούσω. Νομίζω στο Δημήτρη. Δεθήκαμε πιο πολύ το καλοκαίρι, πήγαμε στη Τίνο. Ήρθαμε πιο κοντά, είπαμε πιο πολλά προσωπικά θέματα. Κάνατε μαζί διακοπέ? Στο ζεύγος, Τζαμπουίτα. Ο Ουγγαρέζος, έχω να σας πω ότι το διάλυσε το σπίτι. Έλα, έσπασε τη σίτα και τα λοιπά. Πού να ήταν με καμία εγκόμενα τι θα έκανε. Μόνος του και έσπασε τη σίτα. Δηλαδή, φαντάσου να έχει παρέα. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Έγιναν πολλά πράγματα στη Τίνο. Θα τα μάθετε εν καιρό. Και έχω να πω επίσης ότι η Ελεονόρα με λέει γιατί έχει χαθεί από την νυχτερινή Αθήνα. Δεν την βλέπω.
κυκλοφορήσει πολύ πάντω. Στο σάκι την είδα τίποτα, γιατί. Να το πατήσει εκείνη. Είναι ερωτευμένη, μήπως. Και μας το κρύβει. Γιατί χάθηκες. Για απάντησε. Η Σάσα, αναφέρεται στο τελευταίο διάστημα. Πρέπει να έχω εξαφανιστεί από την κυβέρνηση της Αθήνας τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα. Όχι τόσο. Περίπου. Ή έχει μπει η Σάσα πολύ. Βαθιά μέσα. Ναι, βαθιά. Τουλάχιστον 2 χρόνια. Εγώ τη βλέπω σε κάθε μαγαζιά. Όπου τα λένε όλα, όπως είδατε, χήμα. Πώς έχω βρει και όχι τα λένε. Τα κακάνικα. Όχι τα λένε, τα λέει η Σάσα. Τα λέει η Σάσα, αλλά έχουν ξεκινθεί όλοι. Πληροφορεί ότι ο Άκης Πεντρετζίκης είναι με κάποιο κορίτσι, δεν είπε όνομα, αλλά το περιέγραψε, ότι ο Γκάρουζος είναι μόνος του και θα σπάσει μια σφίτα το καλοκαίρι. Ναι, είναι η δουλειά της, τους δίνει κανονικά όλους. Και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι διακοπές κάνανε μαζί. Τζαμπουίτα. Τζαμπουίτα. Στο ζευγάρι, έτσι το έπαιξε κάθαρα. Τζαμπουίτα. Αυτό είναι το καλύτερο. Επειδή τους φιλοξένησε ο Γιώργος Κίτσε. Χαριτωμένα το είπε, γιατί μπορεί να έχει εκείνη το ενοχικό που έχουν πολλοί που λένε ότι πάνε διακοπές, που τους είδαμε στα περιοδικά να κάνουν διακοπές και έχουν ενοχές απέναντι στον κόσμο. Σώπα καλά, καλά τις διακοπές είναι τζαμπουίτα. Δεν μιλάμε, το τζάμπα είναι το καλύτερο. Είναι όπως το καλύτερο σκάφος είναι του φίλου μου. Αυτό. Μακάρι και εμείς μας πηγαίναν διακοπές στο τζάμπα. Ναι, και κακός Ελεονόρα μου που σταμάτησες να βγαίνεις, μια χαρά βγαίναμε. Παιδιά, η Σάσα κάτι έχει κάνει. Σπύρο, παρακολουθούσαμε μαζί με το Σπύρο ότι έχει ένα τσίτωμα στο πρόσωπο. Α, παρακολουθούσα και εγώ το τσίτωμα. Ναι, δεν ξέρω. Βασικά εσύ το κάνεις στο σχολείο. Η Σάσα κάτι έχει κάνει. Ναι, κάτι έχει κάνει. Και μετά εμείς ψάχναμε να μην έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Ρωτούσα, αναρωτιόμουν. Έχει ξεκουραστεί, περνάει καλά. Παιδιά, απλά έκανε ρίζα. Έχει κάνει σκιά που ανοίγει πάρα πολύ το μάτι. Έκανε και νύχι. Μπορεί να έχει βγάλει φρύδι, να έχει βαφτεί λιγότερο ή να έχει βαφτεί σωστότερα. Τα μαλλιά είναι δικά της Φλωρίντας, που την ξέρεις. Εννοείται ότι είναι δικά. Δεν θα έβαζε ποτέ extension. Να σου πω κάτι, ήταν μια φορά δίπλα μου η Σάσα και την έβλεπα έτσι, ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ναι, είναι πολύ ψηλή. Θα γίνει και εγώ λίγο σαν Τζέσικα. Έχουμε κοντά μας την παρέα μας το Θάνο, το Θάνο Πισανίδη που είναι από τα πιο γλυκά και τα πιο ταλαντούχα και τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει.